Τρίμερο συνέδριο των Κριτών, όπου γης θα πραγματοποιηθεί στο Λασίθι 30-31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου. Τίτλος του συνεδρίου των Κριτών, οι κοινότητες όραμα και δράση. Τα θέματα του συνεδρίου κατατάσσονται σε 4 ενότητες που αφορούν τις υποδομές, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα. Οι Κρήτες από κάθε γωνιά του πλανήτη επιστρέφουν και πάλι στα πάτρια εδάφη και δίνουν ραντεβού στο Λασίθι, στο πλαίσιο του τριήμερου συνεδρίου των Κριτών όπου γης. Τα μηνύματα που μου έρχονται από τις ομοσπονδίες μας, από τους μεμονωμένους Κρήτες της Διασποράς, είναι θετικά, θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή, θα υπάρξει μεγάλη προσέλευση. Το συνέδριο διαφέρει από τα συνήθη συνέδρια κατά το ότι, όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν είναι απλώς επιστημονικό με αναλύσεις και ανακοινώσεις. Έχει ένα πρακτικό προσανατολισμό. Σκοπός του συνεδρίου είναι η αλληλογνωριμία και η τόνωση των δεσμών με την Κρήτη, η συζήτηση και η διατύπωση απόψεων για την ανάπτυξη του νησιού και το προσκύνημα στη γη των προγόνων. Το συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Αγίου Νικολάου, θα φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες ως ομιλητές και είναι ενδεικτικό ότι για κάθε συνεδρία θα υπάρχει διακεκριμένος ομιλητής και εισηγητές οι οποίοι θα αναπτύξουν τα επιμέρους θέματα κάθε ενότητας. Μεταξύ αυτών θα είναι ο καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος, η πρίτανης Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Γραμματικάκης, ο πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής Μανώλης Ηλιάκης και ο ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης. Τα ονόματα, όπως είπα, των εισηγητών αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι θα λάβουν μέρος στα εργαστήρια, στα workshops, είναι ποιότητας και πιστεύω ότι αυτό το συνέδριο θα το διηγούμεθα για χρόνια. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθούν παράλληλα 4 θεματικά εργαστήρια, τα συμπεράσματα των οποίων θα παρουσιαστούν σε μια ειδική συνεδρία. Το εργαστήριο για την νεολαία με στόχο την αλληλογνωριμία και την παγκόσμια δικτύωση. Το εργαστήριο για την επιχειρηματικότητα, για την ανάπτυξη, τη στήριξη και τη δικτύωση των κριτικών επιχειρήσεων όπου γης. Το εργαστήριο για την προστασία και διάδοση της κριτικής διατροφής και το εργαστήριο για τον πολιτισμό της Κρήτης στον κόσμο. Την όλη λογική του συνεδρίου θα διαπνέει η ιδέα της πράσινης ανάπτυξης και θα επισημαίνονται οι δυνατότητες εφαρμογών της, αφού είναι ένας τομέας που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους απόδημους. Αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα, να γίνουν συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν και ένα σχέδιο.